Κούτσι. Κούτσι. Μούτσι. Έλα. Έλα μου, έλα μου. Έχω πρόβλημα μεγάλο. Έλα, αγάπη μου, όμορφη, τι, γιατί, γιατί. Αποκλείεται γιατί να έχεις πρόβλημα έχω, εσύ. Έχω όχι πρόβλημα μεγάλο. Πες το. Δεν μου φτάνει, θέλω κι άλλο. Άκου τώρα. Ωραία. Εγώ. Εγώ όλοι. Ωραία, έλα, πες, θα μου πεις κάποιο όνομα ή μόνο πρόβλημα μεγάλο. Με λένε Κέτι. Κέτι. Από το Κατερίνα. Από το Κατερίνα, ναι. Το Κατερίνα Κατερινάκη. Ντα. Αλλά για τους φίλους είμαι η Κέτι. Είσαι η Κέτι. Άκου τώρα, να σου πω. Έχω 1,5 χρόνια σχέση με ένα αγόρι, είναι πολύ όμορφος Νίκος. Σαν και εσένα, ψηλός, μελαχρινός, με κοιλιακούς. Αλλά ήταν πολύ καλός μαζί μου στην αρχή. Ήρθε ένα μέξο, μου παίρνε δώρα, μου παίρνε λουλούδια, μου λέγε σ' αγαπώ και τούλα μου. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Καλό μεσημεράκι, καλό απογευματάκι, όλα τα κάνουμε. Αλλά ξαφνικά μου τα έκοψε όλα και μου ζητάει να βγαίνουμε μόνο Σαββατοκύριακα πρωινές ώρες. Μπράβο του και άργησε ο ίδιος με μένα μελαχρινός και ο ψηλός. Μας κοροϊδεύει και τούλα ρε φίλε και θέλει και βοήθεια. Τα άκοψε γιατί όλα. Τα άκοψε όλα. Και μου ζητάει να βγαίνουμε μόνο Σαββατοκύριακα πρωί. Όλες τις υπόλοιπες ώρες εξαφανίζεται. Ναι. Τι ώρες? 9 με 2. Σου δίνει, ωραίο, ωραίο. Έξι ώρες. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ. Πέντε. Δεν μπορείς, γιατί δεν κάνεις Σαββατοκύριακο 9 με 2. Δεν κάνω και τίποτα, αλλά θέλω να σου πω ότι υποψιάζομαι ότι κάτι τρέχει με μια άλλη. Αποκλείεται, καλέ, στο μυαλό. Με τη Μερούλα, η Κετούλα και η Μερούλα. Εγώ παρακολουθώ παιδικό παραμύθι. Κοίταξε, Κέτι, δεν πιστεύω ότι συμβαίνει τίποτα. Απλά τον βολεύουν αυτές οι ώρες. Και Κέτι ξαφνικά. Μήπως έχει προσθέσει κάτι στη ζωή του. Τι? Μία κοπέλα. Όχι, μήπως έχει προσθέσει κάτι, ενώ μπορεί να πήγε να γραφτεί ξυφασκία, δεν ξέρω πλέξη. Δηλαδή, μπορεί να θέλει να κάνει πυλό. Πυλό. Τα σάκια. Ενώ δεν μπορεί... πιάνουν τα χέρια του. Εδώ πέρα μας λες ότι μάλλον πιάνουν παραπανήσια γιατί πιστεύεις ότι έχει και μια άλλη κοπέλα. Έχεις αυτό κάποια... δεν είναι θέμα χεριού. Βοηθάει και το χέρι. Πες μου κάτι. Εσύ τώρα, έχουμε κάποιες ενδείξεις. Τι άλλη ένδειξη θέλεις, ότι εξαφανίζεται κάθε βράδυ και θέλει μόνο Σάββατο και την Κυριακή πρωί να με βλέπει. Κοίταξε, θα μπορούσε να μην υπάρχει κάποια άλλη κοπέλα σχέση, ενώ κάτι παραπλήσιο, παράπλευρο, παράλληλο ψάχνω. Θα μπορούσε ίσως να σκέφτεται να τελειώσει τη σχέση μαζί σου και πολύ απλά να θέλει να του το πεις εσύ, το κάνει ο κόσμος. Γιατί είναι πολύ ωραίο. Φέρνεις τον άλλον σε μια συνθήκη να σου πει ρε φίλε, δεν πάει άλλο. Και σου λέει, α, πολύ στεναχωριέμαι. Και με το που κλείσει η πόρτα λέει, μου φύγε ένα κομμωδίνο. Γιατί δεν θέλει να το πει. Τι λέει. Για καλό σε πήρα τώρα εσένα, δηλαδή. Αποκλείεται για καλό να παίρνει κάποιο σε μένα στην εκπομπή για να τον. Γιατί δεν βοηθάω κανένα. Κάπως ανακοινώνεις κάτι. Ναι, μωρέ, τώρα μου στείλε μήνυμα ο κολλητός μου, λέει, πες της το εσύ. Πού να ξέρω, παιδί μου. Σου λέω μια πιθανότητα. Άμα δεν έχεις μια ένδειξη ότι συμβαίνει κάτι. Έχεις το αξινητό, έχεις το αξινητό. Θέλεις. Μα ποια είναι η ένδειξη. Κοίταξε να δεις. Κινητό, έχω, δεν κάνω τέτοια. Είμαι κυρία, αλλά έχω ψάξει 10 φορές. 10 φορές κυρία, η νέα μου παράσταση. 10 φορές κυρία. Και βρήκαμε κάτι κυρία. Βρήκα κάτι μηνύματα, τα οποία όμως θα έχει βάλει με ένα κρυπτογραφημένο κωδικό και δεν μπορώ να μπω. Όχι, γιατί άμα μπεις, θα βρεις. Λες να μην πω. Όχι. Όποιος μπήκε, δεν βγήκε με χαρά. Όχι, κοίταξε τώρα. Εσύ τώρα να μιλήσουμε έτσι για 30 δευτερόλεπτα, ειλικρινά, ας πούμε, μεταξύ μας. Θεωρείς πραγματικά... Το θέλω. Μπράβο σου. Εσύ πιστεύεις τώρα ότι με τον άνθρωπο αυτό σου έχει τελειώσει το σύστημα. Εμένα, καλέ. Εγώ τον θέλω, τον ποθώ σου λέω. Τι θες να το ποθείς, μωρί, που έχει κρυπτογραφημένα μηνύματα, με τη Μερούλα έχει κρυπτογραφημένα μηνύματα. Μα τι δεν ξέρω είναι με τη Μερούλα. Μήπως είναι με καμιά άλλη και τρέχομαι. Δεν ξέρω. Παιδιά, δεν μπορώ να. Ακούστε, έχω όλη την καλή διάθεση να πω κάτι που μπορεί ίσως να βοηθήσει κάποιον άνθρωπο ποτέ, αλλά θέλω να πω ότι μπορεί και να συμβεί, κανείς δεν ξέρει. Εδώ τώρα η περίπτωση είναι πολύ μπερδεμένη. Εγώ, πού θα ήθελες να σε βοηθήσω και τούλα. Να σου πω κάτι. Έχω την απορία γιατί σε παίρνει οι άνθρωποι αφού δεν τους βοηθάς ποτέ. Εγώ πιστεύω ότι εσύ θα μου βρεις τη λύση. Έχω πάρα πολλά νεύρα μαζί σου αυτή τη στιγμή.
Συνέχισε να μιλάς. Δεν είναι φάρσα. Γιατί? Για να καταλάβω πού θα έρθω με το αυτοκίνητό μου 5 και 20. Πού θα έρθω? Έλα εσύ και τα ζευρώ εγώ. Ποια είναι? Ποια είσαι? Ποια... Κετούλα. Ποια κετούλα? Δεν... Η Μικέτη που αγαπούσες. Η Κέτη που αγαπούσα πέθανε. Θα είχαμε μία Κέτη την τύψα μάξη. Μην με ταράζεις τώρα. Ποια είσαι καλέ? Ποια... Τι ξεφτυλίκιζω κάθε μέρα, με κοροϊδέτη, με πιλάτσα το θείο που έχει άνοια. Ποια είσαι, ποια είναι? Εγώ είμαι η Ελένη. Ποια... Δεν θα ρωτήσω, δεν θα ρωτήσω. Δεν θα τολμήσω να ρωτήσω. Όχι ρώτα, όχι ρώτα. Η Τσολάκη είναι. Ναι, ναι, εγώ είμαι. Μπράβο. Το βρήκε. Άκου. Για κακή σου τύχη, ξέρω που μένεις. Αλλά εσύ δεν ξέρεις ότι ξέρω που μένεις, το ξέρω. Έρε και θα έρθω και θα πατάω τις κόρνες να βγεις. Θα σε κάνω να ζήσεις στη γειτονιά σου. Είναι η Ελένη Τσολάκη, ρε παιδιά. Ρε Ελένη, πας καλά. Ρε άκου, πόσο λεπτή την έκανα τη φωνή μου, ούτε εγώ δεν το περίμενα αυτό. Μα εμείς δεν έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο, νομίζω. Μπορεί σχεδόν ποτέ, αν δεν έχουμε μιλήσει μία φορά, δύο. Οπότε δεν υπήρχε πιθανότητα. Ήσουν πάρα πολύ καλή. Μπράβο, Ελένη. Αλήθεια, λες. Παιδί μου, μην το συζητάμε. Ήσουν εξαιρετική. Να χαρούν και οι καθηγητές μου στη σχολή ότι κάτι μου έμεινε. Να σου έμεινε μια χαρά και επίσης να τον χωρίσεις αυτόν. Γιατί Σαββατοκύριακο έχεις εκπομπή, αγαπή. Sorry κιόλας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Τι γίνεται, ρε Ελένη μου, πώς είσαι αρχικά? Αγάπη μου, γλυκιά, καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά, μωρό. Ευχαριστούμε. Είμαστε καλά, δόξα τω Θεούλη. Έχουμε και εμείς τα θέματα μας με τον κορονοϊό, αλλά σιγά σιγά ξαναμαζευόμαστε. Γιατί έφυγε ο Κωνσταντάρας και έριξε την κατάρα. Κατάλαβε ένα σχέδιο. Είναι η γνωστή κατάρα Κωνσταντάρα. Γελάει βλαμμένη. Είναι πολύ καλός όμως ο Λάμπρος. Είναι ωραίος. Είναι απρόσμενα καλός. Απροσδόκητα καλός. Αντέλπιστα καλός. Ο καημένος την πουλή θα είχε φάσει την εκπομπή. Δεν είμαι σκέφτομαι να πάω. Πού να πας, μωρέ, θα είσαι καλός. Και τώρα είναι όλοι με πανικό. Α, τι καλός που είσαι. Εντάξει. Θα κάνεις αντικατάσταση του Λάμπρου, δεν υπάρχει, αλλά θα προσπαθήσεις. Κοίταξε, άμα θέλεις να έρθεις εσύ, νομίζω ότι θέλουμε να κάνουμε την κατάσταση. Απλά θέλω να παίζει μπαλαλάικα. Μπαλαλάικα και να μπω καλίνκα στο Open. Θα περάσουμε τέλεια, πολύ ωραία. Και θα φέρεις και μπαμπούσκες. Φυσικά έχω γίνει εγώ μπαμπούσκα σιγά σιγά. Πολύ ωραία. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε θεότητα, σ' αγαπώ. Φιλιά, μωρό μου. Φιλιά. Τι καλή που ήτανε.